Να πούμε γενικά ότι το ζήτημα του πετρελαίου δεν είναι πρώτη φορά που το συναντάμε. Συνεχώς έχουν δημιουργηθεί προβλήματα και συνεχώς όλη αυτή τη χρονιά, με αφορμή διάφορα περιστατικά, βλέπουμε ότι στην ουσία και αναδείξαμε ότι μπαίνει λίγο-λίγο, με αποτέλεσμα να έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή πολλά σχολεία να μην έχουν πετρέλαιο. Έχουμε πει από την αρχή της χρονιάς και με ευθύνες της κυβέρνησης και την πολιτική που γενικότερα αυτή την ίδια πολιτική ακολουθεί και η Δημοτική Αρχή μέχρι τη Σχολική Επιτροπή του κόστους ωφέλους, το γεγονός ότι για τα πάντα λειτουργεί αυτό το πράγμα, το πώς ας πούμε λιγότερα χρήματα θα δοθούν είτε στο πετρέλαιο είτε ακόμα και για τα αντισηπτικά που τα ζητάμε εδώ και τόσο καιρό, μάσκες και αντισηπτικά, και από τα 50 χιλιάρικα που υπήρχε η δέσμευση θα δοθούν 13, όλα αυτά μπαίνουν στην ίδια, έχουν την ίδια ρίζα πολιτική. Αυτή τη στιγμή στην ουσία κάθε φορά προσπαθούμε να αποδείξουμε και η σύλλογη και τα σωματεία ότι δεν είμαστε ελέφαντες, υπάρχει πρόβλημα. Και δεν είναι το ότι απλά πάει να κρυφτεί, είναι εμφανές και δεν μπορούμε να δεχόμαστε και να μας κατηγορούν ότι στην ουσία λέμε ψέματα και ότι δεν ισχύουν. Και ότι δεν μπορούμε επίσης να δεχτούμε ότι είναι ζήτημα κακοδιαχείρισης των διευθυντών. Όταν επικοινωνήσαμε σχεδόν όλα τα σχολεία και το γνωρίζουμε κιόλας έτσι κι αλλιώς σαν σύλλογος, ότι οι ώρες είναι 2 με 3 ώρες τη μέρα ανάμεσα τα καλοριφέρ. Αυτό το πράγμα δεν είναι κακοδιαχείριση. Και όχι μόνο δεν είναι κακοδιαχείριση, εντάσσεται σε αυτή τη λογική του φόβου το πόσο θα φτάσει το πετρέλαιο και μέχρι πότε. Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή έχουμε τουλάχιστον 8 δημοτικά σχολεία με κάτω από το μισό και 5 δημοτικά σχολεία με 200 λίτρα πετρέλαιο, αυτό δείχνει πως την έλλειψη που υπάρχει. Το ίδιο και στα νηπιαγωγεία. 5 νηπιαγωγεία είναι πάλι στάλα-στάλα και μετράνε τις ώρες και συνέχεια πηγαίνουν και μετράνε νηπιαγωγοί πόσο πετρέλαιο έχει μείνει, με το φόβο να μην τελειώσει. Τη στιγμή που οι δεξαμένες των σχολείων είναι δίτονες, που σημαίνει ότι για να είναι δίτονες ή και κάποιες είναι τετράτονες ανάλογα το σχολείο, σημαίνει ότι έχουν αυτή την ανάγκη. Εάν από την αρχή της χρονιάς γέμιζαν τα ντεπόζιτα και αν υπήρχε αυτός ο σχεδιασμός με βάση τις πραγματικές ανάγκες των σχολείων και των μαθητών, δεν θα φτάναμε σε αυτά τα προβλήματα. Θεωρούμε λοιπόν ότι πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους ο Δήμος, να τώρα αυτή τη στιγμή να μπουν τα πετρέλαια στα σχολεία, γιατί φτάσαμε στο σημείο, και είναι τραγικό το γεγονός ότι φτάσαμε στο σημείο, να βάζουν τα χρήματα από τα αποθεματικά των σχολείων. Είμαστε στη δυσάρεστη θέση να πούμε ότι τα σχολεία δεν έχουν πετρέλαιο. Και επειδή τα στοιχεία είναι ο αδιάψευστος μάρτυρας, έχουμε ερωτήσει όλες τις σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης την προηγούμενη Πέμπτη και Παρασκευή, όπου καταλήξαμε 4 σχολικές μονάδες να μην έχουν καθόλου πετρέλαιο. Το πρώτο στοιχείο που ζητήσαμε είναι ποια η χωρητικότητα της δεξαμενής τους. Και το δεύτερο στοιχείο, πόσο αποθεματικό είχαν εκείνη τη χρονική στιγμή. Επειδή σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να στοχοποιούνται σχολικές μονάδες, δεν καταλάβαμε το νόημα της προηγούμενης συνέντευξης που δώσαν οι πρόεδροι των σχολικών επιτροπών, που αναφέρθηκαν ονομαστικά σε κάποιες σχολικές μονάδες. Εμείς αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι στο σύνολο των σχολικών μονάδων της δευτεροβάθμιας η χωρητικότητα των δεξαμενών είναι 61,4 κυβικά. Και την προηγούμενη Παρασκευή το αποθεματικό μέσα ήταν 8,83 κυβικά. Ποσοστό κάλυψης 14,3%. Το συγκεκριμένο πίνακα θα σας τον δώσουμε. Είναι αθροίζοντας τα στοιχεία που μας στείλαν οι σχολικές μονάδες. Υπάρχουν αναφορές των σχολικών μονάδων που έχουν γίνει αιτήματα από τις αρχές του Φλεβάρη και δεν ικανοποιήθηκαν. Λέει μία σχολική μονάδα. Μέχρι στις 15 Δωδεκάτου είχα το αποθεματικό της προηγούμενης χρονιάς. Στις 15 Δωδεκάτου μου δώσαν έναν τόνο. Και είναι 2 σχολικές μονάδες. Στις 15 Δευτέρου, μετά από 2 μήνες, το απόθεμα ήταν 200 λίτρα. Μέσα σε 2 μήνες καταναλώσαν 800 λίτρα. Ζητήσαμε έναν τόνο, ο οποίος δεν μας στάλθηκε.
Πρώτη Τρίτου είχε ξεμείνει η δεξαμενή και αναγκαστήκαμε να ζητήσουμε από ιδιώτη χορηγία. Τα περισσότερα μηνύματα των σχολικών μονάδων είναι του στυλ. Στέλνουμε mail για 1500 λίτρα. Μας το κάνουν από πομπή προς τα πίσω και μας λένε διορθώστε το, θα βάλετε 1000. Δηλαδή το αίτημα είναι κατά παραγγελία. Τα έχουμε αυτά τα στοιχεία και καλούμε τον πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας να είναι πιο σαφής και πιο προσεκτικός. Όπως επίσης βλέπουμε και να μην είναι ομοιόμορφη κατανομή πετρελαίου προς τις σχολικές μονάδες. Γιατί φαίνεται και από κάποιες δηλώσεις που μας έχουν σταλεί και στο mail της ΕΛΜΕ ότι παρεμβαίνουν και αντιδήμαρχοι στο προς τα πού θα πάει το πετρέλαιο. Δεν μπορεί μια σχολική μονάδα ίδιο δυναμικού με μια άλλη, μία να έχει πάρει 3 τόνους και η άλλη να παίρνει 1 τόνο. Όπως επίσης, δεν έχουμε καταλάβει κατά πόσο υπάρχει διακριτότητα μεταξύ του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας και του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής της Δευτεροβάθμιας. Στην τελευταία συνέντευξη είδαμε τον Πρόεδρο της Πρωτοβάθμιας να μιλάει για κακοδιαχείριση αναφερόμενος σε σχολική μονάδα της Δευτεροβάθμιας και αναφέρομαστε στο σχολείο της Βολισσού. Θα περιμέναμε εκείνη τη στιγμή δημόσια από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής της Δευτεροβάθμιας να κάνει απευθείας δήλωση ότι δεν τον εκφράζουν τα συγκεκριμένα λεγόμενα από τον άλλον πρόεδρο. Και γενικότερα δεν μπορούμε να δεχτούμε την στοχοποίηση των διευθυντών των σχολικών μονάδων.